Καλησπέρα σας. Έως σήμερα περισσότερα από 4.924.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού, τα οποία έχουν εργαστηριακά επιβεβαιωθεί, έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 1.928.000 συνάνθρωποι μας ανέρωσαν και έγιναν καλά, ενώ είχαν μολυνθεί από τον ιό. Παγκόσμια έχουν καταγραφεί 320.816 θάνατοι, με περισσότερους από τους μισούς στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ρωσία πλέον αναφέρει τις περισσότερες περιπτώσεις της νόσου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, με περίπου 300.000 καταγεγραμμένες περιπτώσεις της νόσου, ενώ στείνονται κινητά νοσοκομεία πεδίου για εργαζόμενους στις περιοχές των ορυχείων. Στην Βραζιλία τα νοσοκομεία δέχονται τεράστιες πιέσεις. Ένας ιός από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, ταλαιπωρεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη Σουηδία πέθαναν τον Απρίλιο του 2020 περισσότεροι άνθρωποι από οποιονδήποτε μήνα εδώ και 26 χρόνια. Σήμερα ανακοινώνουμε 4 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.840, εκ των οποίων το 55,1% αφορά άνδρες. 616 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 1.475, το 52%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 73 έτη. 9 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 95,5% έχει υποκείμενο νόσημα ή έχουν ηλικία 70 ετών και άνω. 95 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, σήμερα καταγράφουμε 0 θανάτους και συνολικά στη χώρα έχουμε καταγράψει έως σήμερα 165 θανάτους σχετιζόμενους με το νέο κορονοϊό. 47 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Το 94% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 136.001 κλινικά δείγματα. Με αφορμή το χθεσινό πρώτο webinar για την επίδραση της νόσου COVID-19 στο μεταμοσχευτικό τοπίο, που διοργάνωσαν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων και το Ενάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με την υποστήριξη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ και στο οποίο συμμετείχαμε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, θέλω να επισημάνω ότι τώρα που αυτή η πανδημία μας διδάσκει ανθρωπιά και αλληλεγγύη, ίσως να είναι η καλύτερη ευκαιρία να υιοθετήσουμε ως κοινωνία μια θετική στάση για τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες σώζουν ζωές. Η δημιουργία του ΟΝΑΣΗΟΥ Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου ας γίνει η αφορμή να το πετύχουμε. Με τα τελευταία δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπάρχουν τουλάχιστον 8 διαφορετικά εμβόλια με διαφορετικές τεχνολογίες που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή σε 10 κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, 2 εκ των οποίων είναι σε φάση 2, που σημαίνει πως θα συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός υγιών εθελοντών. Άλλα 110 προγράμματα ανάπτυξης εμβολίων είναι στο προκλινικό επίπεδο έρευνας. Εχθές ανακοινώθηκαν θετικά αποτελέσματα από ένα από τα νέα δοκιμαζόμενα πειραματικά εμβόλια, το οποίο έδειξε θετικά πρόληψη της νόσου σε μελέτη με πειραματόζωα, ενώ σε μικρή πρώιμη μελέτη υγιών εθελοντών ηλικίας 18-55 έδειξε την ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε επίπεδα παρόμοια με τα επίπεδα αντισωμάτων ασθενών που ανέρωσαν από τη λίμωξη με το νέο κορονοϊό. Η μελέτη διεξήχθη από το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας, τον ΗΠΑ. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν διαφορετικές δόσεις του εμβολίου, οι οποίες έδειξαν δοσοεξαρτώμενη απάντηση σχετικά με τα αντισώματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως στην υψηλότερη δόση ήταν υψηλότερο και το επίπεδο αντισωμάτων του οργανισμού. Οι ερευνητές πάντα διαλέγουν τη χαμηλότερη δόση του εμβολίου που προκαλεί την καλύτερη ανάπτυξη αντισωμάτων χωρίς παρενέργειες, κάτι που γίνεται πάντα με τα εμβόλια. Το συγκεκριμένο εμβόλιο βασίζεται σε μια νέα τεχνολογία όπου μόρια messenger RNA κατευθύνουν τα κύτταρα του οργανισμού στην παραγωγή αντισωμάτων. Αυτή τη στιγμή το εμβόλιο εξετάζεται για άτομα ηλικίας 55 με 70 και 71 και άνω, ενώ το εμβόλιο χορηγείται σε 2 δόσεις με διαφορά 4 εβδομάδων. Μεγαλύτερες μελέτες θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο με 600 άτομα. Εάν πάνε καλά αυτές οι μελέτες, μπορεί να υπάρχει ένα εμβόλιο στο τέλος αυτού του έτους ή τις αρχές του επομένου. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι προσπάθειες για παραγωγή εμβολίου να μην γίνονται βιαστικά. Να προχωρούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και δεδομένη βέβαια την προστασία των ανθρώπων και την τελικά εθελοντική του συμμετοχή. Σχετικά με τα σχολεία. Τα περισσότερα επιστημονικά δεδομένα φαίνεται να δείχνουν πως υπήρξε κάποιο επιδημιολογικό όφελος από τη διακοπή της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια του απογορευτικού, με την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης μεταξύ παιδιών, των οικογενειών τους και των δασκάλων τους.
Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει την επιστροφή των παιδιών με φυσική παρουσία στη σχολική τάξη, όπως η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Αυστραλία, από χώρες του εξωτερικού, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σε κάποιες χώρες όπως η Εσθονία, η Ισλανδία και η Σουηδία τα σχολεία δεν έκλεισαν ποτέ. Στη Δανία, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά είναι ανοιχτά περίπου ένα μήνα τώρα. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου εκφράζουν την αγωνία των ανθρώπων προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Πολλοί γονείς δεν θέλουν να στείλουν τα μικρά παιδιά στο σχολείο, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Κάποιοι μάλιστα θα ήθελαν τα παιδιά να μην πάνε καθόλου σχολείο, έως να υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία ή και εμβόλιο, το οποίο όμως αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί γονείς δεν μπορούν να υποστηρίξουν η αδίποτε εκπαιδευτική διδασκαλία στο σπίτι, ούτε μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους όσο τα σχολεία είναι κλειστά. Πρέπει ακόμα μια φορά να εστιάσουμε στις καταλληλότερες επιλογές, βάσει των έως τώρα διαθέσιμων δεδομένων, αλλά και των αναγκών των παιδιών. Θα προσπαθήσω γρήγορα να αναλύσω τα επιχειρήματα και να εξετάσω τις αγωνίες όλων μας για τα μικρά παιδιά, προσπαθώντας να κρατήσω μια ακριβοδίκαιη και κατά το δυνατόν ορθή επιστημονική στάση, μέσα σε κάποιες αβεβαιότητες που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε σχέση με το νέο ιό. Πέραν όμως των επιστημονικών δεδομένων, που αμέσως θα σας πω, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και άλλες παραμέτρους, όπως κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. Ενώ υπάρχουν πολλά επιστημονικά επιχειρήματα να επιστρέψουν τα μικρά παιδιά στο σχολείο, πολλοί γονείς προβάλλουν το εξίσου αληθινό επιχείρημα, πως η επιστήμη δεν είναι δετερμινιστική. Δεν έχει καταλήξει σε συμπεράσματα της τάξης του 100% ασφάλεια, που θα ήθελε να έχει κανείς για τα παιδιά του. Φυσικά και είναι κατανοητό. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να σου προσφέρουν απόλυτη εγγύηση ότι η επιστροφή στο σχολείο είναι τελείως ασφαλής και πως κανένα παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο. Με τα ως τώρα δεδομένα, τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να μολυνθούν και νοσούν ηπιότερα, ενώ ο ρόλος τους στη μετάδοση της νόσου φαίνεται να υπάρχει, αλλά ίσως σε περιορισμένο βαθμό. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτές οι γενικές διαπιστώσεις εκφράζουν το μέσο όρο και δεν αποτελούν εγγύηση για το τι θα συμβεί στο κάθε παιδί που θα πάει σχολείο. Υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών που ενδεχόμενα θα περάσουν σοβαρά την νόσο, όπως και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που θα την περάσουν ελαφρά. Υπάρχουν ευτυχώς λίγες τραγικές περιπτώσεις παιδιών σε χώρες με υψηλό αριθμό περιπτώσεων της νέας νόσου, τα οποία εμφανίζουν το πολύ σπάνιο παιδιατρικό πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Άρα, το συμπέρασμα από όλα αυτά δεν είναι πως δεν συμβαίνουν ή δεν θα συμβούν σε εμάς, αλλά πως είναι πολύ σπάνια. Είναι πάρα πολύ μικρή η πιθανότητά τους. Και όσον αφορά εμάς, σαν επιστήμονες και επιστημονική επιτροπή, θεωρώ πως δεν θα πρέπει να υπερτονίζουμε την αρνητική πλευρά των επιστημονικών δεδομένων. Εν τούτης, ακούγονται διαφορετικές τοποθετήσεις, ακόμα και από επιστημονικούς κύκλους, που μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους. Να γνωρίζετε καλά, μπορώ να το διαβεβαιώσω επιστημονικά, κάποια από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα και για άλλες κοινές ιώσεις, κάθε χειμώνα, όπως η γρίπη, όπως η ιή του κοινού κρυολογήματος. Και αυτοί, σπανιότατα, συνοδεύονται από σοβαρές επιπλοκές σε παιδιά. Ο ιός αυτός είχε τις ιδιαιτερότητές του. Αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται με ειδικό τρόπο. Όμως η παρουσία του δεν μπορεί να σταματήσει τη ζωή και οι ζωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή. Ας δούμε όμως και κάποια άλλα επιχειρήματα που λειτουργούν υπέρ του ανοίγματος των σχολείων. Πρώτον, υπάρχει μια κρυφή ανισότητα στη μάθηση και την εκπαίδευση για τα παιδιά που ανήκουν σε πιο φτωχές οικογένειες, η οποία ενισχύεται σε περιόδους παύσης λειτουργίας των σχολείων, ακόμα και στις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό έχει δειχθεί με σχολικές έρευνες πως συμβαίνει. Και συμβαίνει λόγω της μικρότερης πιθανότητας αυτά τα παιδιά στο σπίτι να έχουν ένα περιβάλλον που να ευνοεί τη μαθησιακή εκπαιδευτική διαδικασία και συνήθως διαβάζουν λιγότερο σε τέτοιες περιόδους. Δεύτερον, υπάρχει σαφώς ένα κόστος σε χαμένη εκπαιδευτική διαδικασία, σε χαμένη γνώση. Αυτό δεν έχει ευρέως αξιολογηθεί και ιδιαίτερα με το νέο κορονοϊό. Σε μελέτες του εξωτερικού, η πλειονότητα των παιδιών είτε δεν είχε καλή πρόσβαση, είτε δεν παρακολουθούσε πλήρως τα διαδικτυακά μαθήματα. Οι περισσότεροι μαθητές, μαθήτριες, σε κάποιες έρευνες του εξωτερικού έως και 75% δεν ολοκλήρωναν καν την εργασία που τους είχε ανατεθεί. Τρίτον, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο σημαντικές επιπτώσεις του απαγορευτικού στην πνευματική και ψυχική υγεία των παιδιών, με εμφάνιση άγχους, απομόνωσης, φαινόμενα όπως ο εθισμός στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω της απομάκρυνσης από τα σχολεία και το φιλικό τους καθημερινό περιβάλλον.
Ας μην υποτιμάμε την επιρροή του σχολείου στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά στα σπίτια που εδώ και εβδομάδες δεν έχουν ουσιαστική επαφή με συνομιλικούς τους. Τέταρτον, υπάρχουν οικονομικοί λόγοι που αφορούν τους γονείς και την κοινωνία. Εγώ δεν είμαι ειδικός να τους αναλύσω. Η UNICEF σε πρόσφατες δηλώσεις της σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων συνέστησε να συνεξετάζουν οι αρχές, η πολιτική ηγεσία, τα ωφέλη και τους κινδύνους στην εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία, τις επιπτώσεις σε κοινωνικονομικά μεγέθη, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα. Τι θα λειτουργήσει προς το καλύτερο συμφέρον του κάθε παιδιού και του οικογενειακού του περιβάλλοντος ξεχωριστά, είναι το κρίσιμο ερώτημα. Για ένα παιδί που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα, ένα παιδί που μένει με τη γιαγιά ή τον παππού ή κάποια άλλη ευπαθή ομάδα στο σπίτι, ένα παιδί που ζει σε ένα σπίτι που συστεγάζονται πολλές γενιές μαζί, είναι σημαντικό για την υγεία του, την υγεία τους, να μην πάει στο σχολείο αυτή τη στιγμή, με στόχο όμως να μην βλαφθούν και οι υπόλοιποι παράμετροι που προαναφέραμε. Το κόστος της μη παρακολούθησης θα είναι πάντα υψηλότερο για ένα παιδί που έχει λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στη μάθηση, για ένα παιδί που ζει ενδεχομένως σε ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Τέλος, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς τι θα κάνει το παιδί που δεν θα πάει σχολείο. Αν είναι σπίτι σε απομόνωση, σαφώς και είναι ασφαλέστερο από το να εκτεθεί στο νέο ιό με την επαφή του με τον έξω κόσμο, με τα άλλα παιδιά. Αν όμως ένα παιδί βγαίνει για να παίξει στη γειτονιά και στις πλατείες, εκτίθεται σε επαφή ούτως ή άλλως. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον μη ελεγχόμενο, όπου δεν είναι και σίγουρο ότι τηρούνται τα μέτρα. Είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε τα παιδιά μας σε απομόνωση? Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει αυτή τη στιγμή πως οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι από το όφελος των παιδιών που επανέρχονται στη σχολική διαδικασία. Βέβαια, κάτι που λειτουργεί καλά για ένα παιδί μπορεί να μην λειτουργεί καλά για ένα άλλο. Οριζόντιες αποφάσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να λαμβάνονται σε αυτή τη φάση. Ποια είναι η καταλληλότερη στρατηγική για την πατρίδα μας, όταν μάλιστα δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, όπως και οι περισσότερες χώρες? Φαίνεται πως δεν υπάρχει ούτε και είναι απαραίτητη μια εγγύηση 100% για την επιστροφή των παιδιών στις τάξεις. Για τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί είναι σαφές πως δεν είναι πρακτικά εφικτή η διατήρηση της απόστασης. Και εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες. Η υγιεινή των χεριών, το να μην φέρουν τα παιδιά παιχνίδια από το σπίτι, το να γίνονται περισσότερες δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, το να χωρίζονται τα παιδιά σε μικρές ομάδες, το να απαγορεύεται είσοδος των γονέων στο κτίριο ή και να διατηρούνται αποστάσεις μεταξύ των γονέων στις θύρες του σχολείου, είναι κάποια από τα μέτρα που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί. Το άνοιγμα των σχολείων για τα μικρά παιδιά παραμένει ένα σύνθετο δίλημα. Υπάρχουν αρκετά υπέρ και κάποιοι ενδιασμοί. Απ' την άλλη, η δεδομένη χρονική στιγμή μοιάζει καταλληλότερη για να επιστρέψουν τα περισσότερα παιδιά υπό προϋποθέσεις στην κανονικότητα που τους στερήσαμε. Κατά τη γνώμη μου, τα ωφέλη είναι περισσότερα από τους κινδύνους. Και όσο περνά ο καιρός, το κοινωνικό κόστος του να κρατά κανείς σχολεία κλειστά θα μεγενθύνεται. Μπορούν να επιστρέψουν στα δημοτικά τα παιδιά μας με κανόνες υγιεινής, με κάποια μέτρα απόστασης προσαρμοσμένα στη λειτουργία του σχολείου, στην ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. Ήδη στις γειτονιές μας έχουν αρχίσει πολλά παιδιά να παίζουν μαζί. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουμε και να μπορούμε να έχουμε ένα συνεχή έλεγχο και εκτίμηση των δεδομένων. Σε πραγματικό χρόνο, κατά το δυνατόν, ώστε το τρίπτυχο για το οποίο μιλάμε όλο αυτόν τον καιρό, του ελέγχου, της συχνηλάτησης, της απομόνωσης, να τηρείται προσεκτικά όπως σε όλους τους χώρους και στον χώρο του σχολείου. Δεν πρέπει να μείνουμε στην περιπτωσιολογία. Ζούμε κάτι έκτακτο. Κάθε οικογένεια, κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό. Η αλήθεια είναι πως τελικά, ό,τι και να εισηγηθεί η Επιστημονική μας Επιτροπή, ό,τι και να αποφασίσει η πολιτεία, την καλύτερη απόφαση για τα παιδιά τους θα την πάρουν στο οικογενειακό περιβάλλον οι δικοί τους άνθρωποι, οι οικοί, με γνώμονα τι είναι το καλύτερο για το παιδί τους, τι συμφέρει το παιδί τους πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Κατά τη χθεσινή διάσκεψη υπουργών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περισσότερες από 100 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και η Κίνα, συμφώνησαν σε ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως θα προβούν σε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του χειρισμού της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, από τον ίδιο τον Οργανισμό Υγείας αλλά και άλλες χώρες. Όλοι μας έχουμε ένα μάθημα από την πανδημία και τον έως τώρα χειρισμό της. Κάθε χώρα, κάθε οργανισμός πρέπει να μάθει από την εμπειρία, να αναγνωρίσει την ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης όλων αυτών που συμμετείχαν στο χειρισμό και της καλόπιστης συζήτησης για ανάγκες περαιτέρω βελτίωσης σε μελλοντικούς χειρισμούς. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κίνδυνος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
Αρχικά αποτελέσματα από ορολογικούς ελέγχους με αντισώματα δείχνουν στην καλύτερη ποσοστά 20% σε κάποιες μεμονωμένες γεωγραφικές περιοχές χωρών με μεγάλη εξάπλωση της νόσου, ενώ στις περισσότερες χώρες του κόσμου έχει μολυνθεί λιγότερο από 10% του πληθυσμού. Ο δρόμος μας προς την επιστροφή θα συνεχιστεί με προσοχή, με έλεγχο, με τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά κριτήρια, χωρίς έμφαση στις αβεβαιότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαραδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Χθες ξεκίνησε το τρίτο στάδιο επανεκκίνησης οικονομικής δραστηριότητας με την επαναλειτουργία των εμπορικών κέντρων, των βοτανικών κήπων και των ζωολογικών πάρκων, αλλά και κάποιων επιπλέον υπηρεσιών. Επίσης, άνοιξαν ξανά τις πόρτες τους οι αρχαιολογικοί χώροι, ενώ από χθες επέστρεψαν στα Θρανία και οι μαθητές του γυμνασίου και των δύο πρώτων τάξεων του λυκείου. Το δεύτερο κύμα της στρατηγικής μας, αυτό της άρσης των περιοριστικών μέτρων, προχωράει ομαλά και σταθερά. Τα προβλήματα εντοπίζονται σε πολύ περιορισμένους χώρους και περιπτώσεις και δεν αναιρούν τη συνολική εικόνα της συντεταγμένης προσπάθειας. Οι εικόνες της Ελλάδας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και δείχνουν μια σύγχρονη οργανωμένη χώρα που ξέρει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα, και αυτό είναι σημαντικό κέρδος για τη χώρα αλλά και για μας, για το αύριο της πατρίδας μας, για όλους τους Έλληνες πολίτες. Σε σχέση με τα θέματα που αφορά στις αποφάσεις μας που έχουν ήδη ανακοινωθεί, επειδή διατυπώνονται πολλές ερωτήσεις, να σημειώσω ξανά ότι οι χώροι εστίασης ανοίγουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Επίσης, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου επιτρέπονται μετακινήσεις από και προς τα νησιά με τήρηση των κανόνων και τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, όπως τους έχουμε αναλύσει. Αναφορικά με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, είχαμε πει ότι ενδέχεται να ανοίξουν την 1η Ιουνίου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν τη Δευτέρα, οπότε και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Επιπλέον, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι στα τελωνεία όλης της χώρας γίνονται εντατικοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν το εισαγόμενο υλικό πληρεί τα κριτήρια καταλληλότητας. Σε έλεγχο που έγινε από την ΑΑΔΕ και τον επικεφαλής της Γιώργο Πιτσιλή, δεσμεύτηκαν 850.000 μάσκες στο τελωνείο του αεροδρομίου, επειδή δεν υπήρχαν οι κατάλληλες σημάνσεις και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείτε για όσους έρχονται από το εξωτερικό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το μέτρο της 14ήμερης καραντίνας για τους ερχόμενους στη χώρα έχει παραταθεί και ισχύει μέχρι και τις 31 Μαΐου. Συνολικά, από τότε που ξεκίνησε η εφαρμογή των μέτρων, έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα πάνω από 46.000 άτομα, τα οποία τέθηκαν σε καραντίνα. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατοίκον απομόνωση, σε καραντίνα, 3.389 συμπολίτες μας. Συνεχίζεται επίσης και ο έλεγχος των πτήσεων εξωτερικού. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως γνωρίζετε, οι επιβαίνοντες υποβάλλονται σε τεστ κατά την άφηξή τους στην Αθήνα και παραμένουν για μία ημέρα περίπου σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, μέχρι να τους ανακοινωθεί το αποτέλεσμα του τεστ. Σε περίπτωση που το τεστ είναι θετικό, η 14ήμερη καραντίνα ολοκληρώνεται υποχρεωτικά στο ξενοδοχείο. Αν το τεστ είναι αρνητικό, υπάρχει δυνατότητα να αποχωρήσει κανείς από το ξενοδοχείο και να ολοκληρώσει την καραντίνα στην κατοικία στην οποία έχει αναφέρει, στη φόρμα που έχει συμπληρώσει. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί μέχρι και τις 31 Μαΐου. Όσον αφορά στους ελέγχους τώρα των πτήσεων, το τελευταίο δεκαήμερο, από τις 8 Μαΐου μέχρι και χθες, έχουν φτάσει στην Ελλάδα 45 πτήσεις που μετέφεραν συνολικά 3.332 άτομα. Από αυτά, μόνο 10 δείγματα ήταν θετικά, ενώ τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά. Μάλιστα, χτες, μετά από 2 μήνες, προσγειώθηκε στην Αθήνα η πρώτη πτήση της Lufthansa, στην οποία επέβαιναν 196 άτομα, συντριπτική πλειοψηφία από transit πτήσεις υπερατλαντικές. Και τα 196 τεστ βγήκαν αρνητικά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η μέχρι σήμερα πορεία μας είναι θετική, κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Η προσπάθειά μας έχει αναγνωριστεί διεθνώς και η χώρα μας μνημονεύεται ως ένα θετικό παράδειγμα, ως παράδειγμα για μίμηση. Συνεχίζουμε όμως να ακολουθούμε την ίδια πορεία. Συνεχίζουμε να κερδίζουμε καθημερινά ο καθένας το δικό του στοίχημα ευθύνης. Συνεχίζουμε να τηρούμε τους κανόνες. Δεν πρέπει για κανέναν λόγο να χαλαρώσουμε. Γιατί έτσι προστατεύουμε εμάς. Έτσι υπηρετούμε το σκοπό και τη στρατηγική. Έτσι προστατεύουμε τους οικείους μας. Έτσι προστατεύουμε όλους όσους αγαπάμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Μανουσάκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Κύριε καθηγητά, συνεκτιμώντας την πορεία της νόσου το τελευταίο διάστημα, μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων και με τους μαθητές λυκείων και γυμνασίων να έχουν επιστρέψει στα Θρανία,
Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων για το πιθανό άνοιγμα και των δημοτικών σχολείων τις προσεχείς ημέρες? Πότε αναμένεται η τελική σχετική εισήγηση? Για το ίδιο θέμα ρωτά και η κυρία Καρλατήρα από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε πως εισηγήστε άρση μέτρων και σε κάποιες περιπτώσεις νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αναφορικά με την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων που είχε προσδιοριστεί εάν γίνει τον Ιούνιο, τι συζητάει η Επιτροπή? Με βάση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας για τη μετάδοση του κορονοϊού και όλα τα μοντέλα που αποτυπώνουν την πορεία της επιδημίας στη χώρα μας, ποια είναι η δική σας θέση για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων? Πότε αναμένεται η σχετική εισήγηση της Επιτροπής? Κοιτάξτε, όπως έχω ξαναπεί, εμείς εκφράζουμε μια εισήγηση προς την πολιτεία η οποία παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Και η εισήγησή μας κυρίως βασίζεται σε κανόνες με τους οποίους μπορεί κανείς να επανέλθει στην κανονικότητα. Δηλαδή, αυτό που λέμε τα μέτρα υγιεινής, τη στήριξη της απόστασης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γίνει κατανοητό αυτό. Για τα σχολεία, όπως βλέπετε, υπάρχει, ιδιαίτερα για τα δημοτικά, μια μεγάλη ανησυχία. Γι' αυτό και επέλεξα, χωρίς βέβαια να γνωρίζω τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, να ασχοληθώ με αυτό το θέμα σήμερα. Ξέρω ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είδα και τις διεθνείς αναφορές σε αυτό το θέμα. Και νομίζω έβαλα τη δικιά μου προσωπική τοποθέτηση σαφώς μες στο κείμενο. Φυσικά είναι κάτι που συζητάμε και στην Επιτροπή. Έχουμε εισηγηθεί ότι αυτός ο πληθυσμός όντως χαρακτηρίζεται από δεδομένα επιστημονικά τα οποία είναι καλύτερα από αυτά που έχουν οι μεγαλύτερες ηλικίες. Και έχουμε τοποθετηθεί γι' αυτό στην Επιτροπή και φυσικά έχουμε τοποθετηθεί για τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να γίνει η επανέναρξη, εάν και εφόσον αυτή αποφασιστεί. Ταυτόχρονα έχουμε δώσει το δικαίωμα στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να επηρεαστούν από αυτή την απόφαση, αυτούς που λέμε ευπαθείς ομάδες, αυτούς που είναι ηλικιωμένοι και ζουν στην ίδια στέγη με το παιδί, να έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν αυτή την πιθανή έκδοση στον ιό σε ένα περιβάλλον που έχουμε πάρα πολύ χαμηλή κυκλοφορία του ιού στη χώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εάν δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το να δοκιμάσει κανείς να επανέλθει στην κανονικότητα και βέβαια σε ένα τόσο πολύ ευαίσθητο τομέα που αφορά τη σχολική εκπαίδευση, ακόμα και αν είναι λίγο. Ακόμα και για λόγους κοινωνικούς, τους εξέθεσα. Και νομίζω αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον των παιδιών. Φυσικά και το περιβάλλον των παιδιών είναι και να παίξουν, είναι και να βγουν στις πλατείες, αλλά πού αλλού θα εξασφαλιστούν καλύτερα τα μέτρα από ό,τι στα σχολεία. Και πού αλλού θα εξασφαλιστεί αυτή η συνέχιση στη διαδικασία της απόκτησης γνώσης και της μάθησης. Και πάλι δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν με τη δικιά μου προσωπική τοποθέτηση. Είναι κάποια τοποθέτηση δικιά μου, την οποία την ανέφερα. Εδώ πέρα εγώ εκπροσωπώ την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει εισηγηθεί για τους κανόνες και θα συνεχίσει να εισηγείται για τους κανόνες και θα επανεξετάσει τα δεδομένα όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Έχουμε πει για 1η Ιουνίου. Θα δούμε αν μέχρι τότε τα δεδομένα είναι καλά και συνεχίσουν να είναι καλά όπως ευχόμαστε όλοι για τη χώρα μας. Και νομίζω θα τοποθετηθεί αρμοδίως τότε. Και θα σας αναφέρω αν υπάρξει κάποια διαφορετική τοποθέτηση από αυτή που ανέφερα σήμερα. Η κυρία Μπουλούτζα από την εφημερίδα Καθημερινή. Τα τελευταία 24 ώρα λαμβάνουμε θετικά μηνύματα από την κλινική δοκιμή εμβολίου έναντι του κορονοϊού. Με βάση την πρόοδο που γίνεται σε αυτόν τον τομέα, έχει αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα των 12 έως 18 μηνών για τη διάθεση εμβολίου και άρα το τέλος της πανδημίας? Εντάξει, ακούγονται πολλά. Είδατε, ανέφερα κάποια, γιατί είδα και εγώ με ενδιαφέρον αυτή τη μελέτη. Μάλιστα, την ανακοίνωσα και χθες στην ομιλία που έκανα για το μεταμοσχευτικό, για το ΝΑΣΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν μερικά δεδομένα τα οποία πρέπει ο κόσμος να τα μάθει. Μια διαδικασία παραγωγής εμβολίου περνά από συγκεκριμένες επιστημονικές φάσεις. Αυτό που σας λέω, η φάση 1, η φάση 2, η φάση 3. Στις προκλινικές φάσεις δοκιμάζεται σε πειραματόζωα όπως ποντίκια και πίθηκη, δηλαδή θηλαστικά τα οποία έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τον άνθρωπο. Αν περάσει αυτή τη φάση, πάει στη φάση των υγιών εθελοντών, την πρώτη φάση που δοκιμάζουμε διαδοχικά μεγαλύτερες δόσεις. Προσπαθούν να βρούμε την τέλεια δόση που κάνει ικανοποιητικό αριθμό αντισωμάτων. Και συνήθως σε αυτή τη φάση κρατάνε μια μεσαία δόση. Δεν κρατάνε ούτε την πολύ χαμηλή, συνήθως δεν δουλεύει, ούτε την πολύ ψηλή, συνήθως έχει κάποιες παρενέργειες. Πονάει το χέρι, κάνει πυρετό κτλ. Αυτό μάλιστα έκανα και αυτή. Επέλεξαν μια μεσαία δόση για να συνεχίσουν τις μελέτες τους. Στη δεύτερη φάση, εξετάζουν εκατοντάδες ανθρώπους. 600, 1000, στους οποίους βλέπουν αν δουλεύει καλά αυτή η μεσαία δόση, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, με ασφάλεια και δημιουργεί
ψηλά αντισώματα. Και στην τρίτη φάση το δίνουν στον πληθυσμό για να δουν αν δουλεύει έναντι της απόκτησης του ιού. Όλες αυτές οι φάσεις, καταλαβαίνετε, διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα και μέχρι να, να δοθεί η έγκριση περνάνε ένας χρόνος ή και ενάμισης. Άρα γι' αυτό ακούτε από περισσότερους, από τους περισσότερους επιστήμονες, ότι θα πάρει 12 με 18 μήνες αυτή η διαδικασία του εμβολίου. Έχουν όμως αυτή τη στιγμή ενεργοποιηθεί εκατοντάδες μηχανισμοί διενέργειας μελετών για τα εμβόλια, με διαφορετική τεχνολογία το καθένα, και ευελπιστούμε ότι κάποια από αυτά μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν καλά αποτελέσματα. Ευελπιστούμε. Δεν το ξέρουμε. Ευελπιστούμε. Έχουν τοποθετηθεί οι αξιωματούχοι του ΠΟΗ και επιστήμονες από επιστημονικούς κύκλους σε όλο τον κόσμο ότι θα χρειαστούμε πιθανότατα πολλά από αυτά τα εμβόλια, αν δουλεύουν όλα ή αν δουλεύουν κάποια από αυτά. Δεν θα φτάσει ένα. Γιατί δεν θα φτάσει ένα? Γιατί η παραγωγή του σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα επαρκέσει για τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Άρα, ταυτόχρονα ενεργοποιούνται όλες οι δυνάμεις μαζί να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερα και καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελεσματικά εμβόλια, τα οποία βέβαια εθελοντικά θα τα πάρουν οι άνθρωποι. Δεν θα υποχρεώσει κανένα με το ζόρι να πάρει εμβόλιο. Και θα έχουν προτεραιότητα, φαντάζομαι και από προηγούμενες εμπειρίες που έχω ζήσει σαν επιστήμονας, οι άνθρωποι που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. Έτσι, για παράδειγμα, σε αυτή τη μελέτη είδατε δεν είχαν καθόλου παιδιά. Που είναι ενδιαφέρον, έτσι, από μόνο του. Φυσικά και όσο περνάνε ο καιρός και οι μήνες, θα δούμε και μελέτες που θα αφορούν και παιδιά. Αλλά βλέπετε ότι η διαδικασία αυτή είναι μακρόχρονη και γίνεται με τους μέγιστους κανόνες ασφαλείας. Δεν πρέπει να γίνει βιαστικά, πρέπει να γίνει με όλους τους κανόνες της επιστήμης, ώστε να έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Πιστεύω ότι θα αργήσει. Παρά το γεγονός ότι ακούτε ότι θα έρθουν πολύ γρήγορα εμβόλια και να έρθουν πολύ γρήγορα, δεν θα είναι σε επαρκείς ποσότητες για όλο τον κόσμο. Η κυρία Μιχοπούλου από την εφημερίδα Documento. Κύριε καθηγητά, έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τότε που ξεκίνησαν να ανοίγουν ορισμένες επιχειρήσεις και 1 εβδομάδα από την ημέρα που μεγάλος αριθμός εργαζομένων επέστρεψε στις δουλειές του. Ο αριθμός των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες παραμένει ευτυχώς χαμηλός, την ώρα που είδαμε εικόνες με γεμάτες παραλίες, γεμάτα λεωφορεία και γεμάτες πλατείες. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματά σας από αυτό το πρώτο 15ήμερο? Να πω εδώ ότι οποιαδήποτε αύξηση σε αυτό που ονομάζουμε μαζικές συγκεντρώσεις και η επιπτώσεις της στην πορεία μιας επιδημίας σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο δεν φαίνεται αμέσως. Θέλει τουλάχιστον 15-20 μέρες, μάλιστα για τα σοβαρά περιστατικά μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Άρα νομίζω είναι νωρίς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η πρώτη άρση των μέτρων στις αρχές του Μαΐου συνοδεύεται από μια αντίστοιχα καλή πορεία, που σημαίνει ότι ο κόσμος σέβεται τα μέτρα, που σημαίνει ότι ο κόσμος τηρεί όσο μπορεί τις αποστάσεις, σημαίνει ότι ο κόσμος επιλέγει κοινωνικές επαφές στο στενό του κύκλο, σημαίνει ότι ο κόσμος είναι προσεκτικός, αν είναι ασθενής, να μην εκθέσει άλλους στην αρρώστια. Και θεωρώ ότι όλο αυτό είναι επιτυχία όλων μας, που προσπαθούμε να τηρούμε όσο καλύτερα μπορούμε τα μέτρα. Κάποιες εικόνες, στις οποίες υπάρχει μαζική συνάθρηση χωρίς να τηρούνται τα μέτρα, είναι σίγουρα απογοητευτικές. Αδικούν τον κοινό σκοπό και ευτυχώς που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία του ιού, γιατί θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά ακόμα, αλλά θα περιμένουμε 15 μέρες για να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και εάν δεν συμβεί, δεν θα είναι αποτέλεσμα της καλής μας συμπεριφοράς τότε, θα είναι αποτέλεσμα ότι έχουμε καταφέρει με την καλή μας έως τότε συμπεριφορά να περιορίσουμε την κυκλοφορία του ιού. Κάτι που πιστεύω ότι έχει γίνει. Παρόμοια ερώτηση διατύπωσε και η κυρία Σπαγαδόρου από το CNN.gr και συμπληρώνει. Πώς αξιολογείται επιδημιολογικά το δίκτυο ΤΑΦ? Επίσης, εκτιμάται ότι το ποσοστό πειθαρχίας πολλών χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, αναφορικά με τα περιοριστικά μέτρα εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19, έφτασε έως και το 90%, την ώρα που στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε το 60%. Μήπως τελικά η χώρα μας κατάφερε να αποκτήσει εμέσως λίγο μεγαλύτερη ανοσία της αγέλης από όσο αρχικά υπολογίζαμε? Ρωτάει 3 διαφορετικά πράγματα, αγαπητή δημοσιογράφος. Πρώτον, όντως είναι καλή η πορεία των δικτών που παρακολουθούμε. Δεν είναι μόνο ο πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής, αυτό το real, το RTAF, το effective RO, όπως λέγεται στην επιστημονική γλώσσα. Είναι αυτή τη στιγμή αρκετά κάτω από το 1. Είναι εκεί γύρω κοντά στο 0,4-0,37. Με μαθηματική ακρίβεια 98% ότι είναι κάτω από το 1. Άρα τα μαθηματικά μας πάνε καλά. Δεύτερον, το ότι
τήρησαν κάποιες χώρες περισσότερο από εμάς σε ποσοστό τα μέτρα της πειθαρχίας, δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού οι Έλληνες πολίτες έδειξαν τεράστια συμμόρφωση. Δεν ξέρω πού βασίζεται η δημοσιογράφος. Θα ήθελα να τα δω αυτά τα δεδομένα ή να κοινοποιηθούν σε εμάς και στην Επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμμόρφωση του κόσμου κατά τη διάρκεια του απαγορευτικού. Ίσως να αναφέρεται στη μετά τον άρση των μέτρων μη συμμόρφωση σε κάποια δεδομένα που αφορούν μαζικές συγκεντρώσεις, αλλά και πάλι θα ήθελα να το δούμε αυτό με μαθηματικά και με αριθμούς. Δεν θεωρώ ότι αυξήθηκε η ανοσία ή αποκτήσαμε κάποια μορφή ανοσίας της αγέλης, γιατί υπήρχε πάρα πολύ χαμηλή κυκλοφορία του ιού, όπως τεκμηριώνεται και με τα δεδομένα που έχουμε και αυτή την περίοδο και την προηγούμενη περίοδο, όπως τεκμηριώνεται με τα δεδομένα, τα σκληρά δεδομένα των θανάτων και των νοσηλιών, και όπως πιστεύω θα τεκμηριωθεί και με τις μελέτες αντισωμάτων οι οποίες τρέχουν. Για αυτές πιστεύω να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, αλλά θεωρώ ότι θα τεκμηριώσουν αυτή την πολύ χαμηλή κυκλοφορία του ιού στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν ο Υπουργός θέλει να πει κάτι για την πειθαρχία. Ναι, νομίζω ότι είναι αντιστρόφως ανάλογα η αίσθηση δική μου και τα δεδομένα τα δικά μας σε σχέση με τα πραγματικά ποσοστά. Συντριπτικά ο ελληνικός λαός και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά φαίνεται και στις μετρήσεις, πώς αξιολογούν τα ίδια τα μέτρα οι ίδιοι πολίτες. Όταν το 90% των πολιτών θεωρούν τα μέτρα είναι σημαντικά και πρέπει να τηρηθούν, αναλόγως βγαίνουν και οι αλγόριθμοι που αφορούν τα μέτρα πειθαρχίας. Αντίστοιχα, δεν θα σταθώ στον τρόπο που πάρθηκαν τα περιοριστικά μέτρα σε χώρες Βόρειας Ευρώπης και το εύρος τους και ο χρόνος τους. Παρά τα αυτά, οι μετρήσεις που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες σε σχέση με το πόσο πραγματικά τα μέτρα είναι αναγκαία να τηρηθούν είναι χαμηλότερα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια και η τεράστια προσπάθεια αυτή φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυχαία. Οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στον Έλληνα πολίτη. Στον Έλληνα πολίτη που με την οικογένειά του πειθάρχησε συντριπτικά. Και οι λίγες ελάχιστες εικόνες που υπήρχαν, που μας φέρναν στη δύσκολη θέση να παρατηρούμε καθημερινά και να ανεβάζουμε τους τόνους, γινόταν για έναν μόνο λόγο. Για έναν μόνο λόγο. Γινόταν για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τη συντριπτική προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών από αυτούς τους ελάχιστους ανεύθυνους, η οποία προσωπικά πιστεύω και προκύπτει μέσα από μια σειρά δεδομένων ότι είναι σε μονοψήφια νούμερα ποσοστών. Μου δίνει την αφορμή ο Υπουργός να προσθέσω και κάτι άλλο και τον ευχαριστώ. Φαίνεται με τις μαθηματικές μας εκτιμήσεις και με την ανάλυση των δεδομένων της επιδημίας στην πατρίδα μας ότι με το που μπήκαν τα μέτρα και το απαγορευτικό έπεσε κατά 80% περίπου η κυκλοφορία του ιού, που δείχνει ότι έτσι, όχι μόνο ότι ήταν αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά καθ' αυτά, αλλά ότι και τα τήρησε ο κόσμος. Έτσι, έτσι. Η κυρία Σβόλο από τη ΛΑΙΦΟ και την ΠΑΜ. Μετά τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, πως παίρνει προληπτικά εδώ και μία μισή εβδομάδα υδροξυχλωροκίνη, μία δήλωση που αναπαράχθηκε από το Διεθνή Τύπο, μήπως ήρθε η ώρα να διερευνηθεί το ζήτημα της δημιουργίας πρωτοκόλων για την εξωνοσοκομιακή χορήγηση του φαρμάκου από τα φαρμακεία σε ευπαθείς ομάδες και στους υγειονομικούς, οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από τη λίμωξη λόγω της υπερέκθεσης στη δουλειά τους? Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εισηγήσεις και έχουμε σαν Επιτροπή εισηγηθεί θεραπευτικούς αλγόριθμους και για τους ασθενείς και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα μέσο κίνδυνο, δεν έχουν τη σοβαρή νόσο, έχουν κάτι μεταξύ ήπιας και μετρίας νόσου, όπως τον ονομάζουμε, μετρίας βαρύτητας νόσου, οι οποίοι σε συνεννόηση με τους θεράπευτες γιατρούς τους μπορούν να πάρουν τα φάρμακα αυτά με συνταγογράφηση ακόμα και στην κοινότητα. Άρα αυτό έχει γίνει, έχει συζητηθεί από την Επιτροπή, έχει περάσει. Όπως ξέρετε, η χλωροκίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο ακόμα αμφισβητείται η δράση του. Υπήρξε μια πολύ πρόσφατη μεγάλη δημοσίευση στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine της Βοστόνης, η οποία δεν έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βέβαια, χορηγήθηκε σε πιο βαριά ασθενείς. Και βλέπω μια τάση στην επιστημονική έρευνα και βιβλιογραφία να δίνονται τα φάρμακα όσο δυνατόν νωρίτερα και σε ποιότερης μορφής έκφραση της νόσου, εκδηλώσεις της νόσου, η οποία φαντάζομαι αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσει άμεσα, γιατί στην πρώτη περίοδο είχαν πολύ μεγαλύτερη σημασία οι υψηλής βαρύτητας ασθενείς. Σε αυτή την περίοδο έχουν σημασία άπαντες
προσπαθούσαμε να σώσουμε τους ψηλής βαρύτητας οι οποίοι μπαίναν στα νοσοκομεία. Αλλά σε εμάς υπήρχε εδώ και ένα μήνα αυτή η δυνατότητα που λέει η αγαπητή δημοσιογράφος. Και επίσης υπήρχε και η δυνατότητα εθελοντικά να δώσει κανείς χλωροκίνη ή υδροξυχλωροκίνη, τα δύο ξαδερφάκια, και σε υγειονομικούς και σε ευπαθείς ομάδες οι οποίες είχαν εκτεθεί στον ιό, και δόθηκε πάντα σε επίπεδο στενής παρακολούθησης με τον γιατρό, γιατί πρέπει να παρακολουθεί ο γιατρός τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, σε επιδημίες που ζήσαμε σε δομές οι οποίες είχαν ανθρώπους που ήταν εξαιρετικά υψηλής ευπάθειας. Τώρα, το αν δουλεύει, δεν το ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε προοπτικές μελέτες οι οποίες έχουν αρχίσει, στις οποίες οι μισοί παίρνουν, οι μισοί δεν παίρνουν. Και θα περιμένουμε με αγωνία αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτό κατέληξε και η μελέτη μεγάλη στο New England, ότι θέλουμε για τη χλωροκίνη μια τυχιοποιημένη κλινική μελέτη, η οποία οι μισοί θα την παίρνουν και οι μισοί δεν την παίρνουν, και θα εξετάζει και τα διαφορετικά στάδια βαρύτητας της νόσου. Δυστυχώς αυτά τα δεδομένα δεν τα έχουμε ακόμα.